τρέχουν και δεν φτάνουν ξενοδόχοι και διευθυντές ξενοδοχείων που εν μέσω τουριστική σεζόν αντιλαμβάνονται ότι εκτός από τη διαρροή τουριστών προς τα Airbnb καταλήμματα, υπάρχει και διαρροή προσωπικού που επιτείνει επί της ουσίας το ήδη υπάρχον πρόβλημα με την έλλειψη εργαζομένων, ειδικά σε συγκεκριμένα πόστα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στο σέρβις και στην οροφοκομεία. Οι άλλες ειδικότητες ευτυχώς καλύβονται. Υπάρχει μια συνολική έλλειψη τουλάχιστον στην περιοχή μας εδώ στην Κρήτη 10 με 15% των αναγκών, η οποία είναι σημαντική, αλλά σχετικά διαχειρίσιμη ακόμα. Εμείς λέμε επιτέλους πρέπει να πάρουν μαθήματα οι ξενοδόχοι, πρέπει να σέβονται τους εργαζόμενους, να μην έχουν αυτές τις διαρροές, να αφήσουν τις ρήτρες που τους βάζουν για να κρατήσουν το προσωπικό και εκεί πραγματικά πρέπει να τους επιβραβεύουν με μπόνους κάθε μήνα, να έχουν καλές συνθήκες εργασίας, να έχουν η σύντησή τους αλλά και η διαμονή τους πρέπει να είναι αξιοπέστατη, για να κρατήσουν αυτό το εργατικό δυναμικό που σίγουρα θα ωφελήσει και τον τουρισμό αλλά και τους ίδιες τις επιχειρήσεις του νομού Ηρακλείου. Πρώην εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία παρατηρείται ότι φέτος σε αυξημένο βαθμό, αντί να παραμείνουν στις εργασίες τους, εργάζονται για τη φροντίδα καταλυμάτων Airbnb, ποντάροντας ένα καλύτερο μεροκάματο, και σημαίνει αυτό ότι ταυτόχρονα στερούνται ασφάλισης, αφού ένα μεγάλο μέρος πληροφορίες αναφέρουν ότι εργάζεται μαύρα. Είτε δυστυχώς είτε ευτυχώς πηγαίνει εκεί, γιατί θα πάρει το μεροκάματό του, το οποίο μπορεί να είναι και αυξημένο από το Airbnb, χωρίς ασφαλιστικές φορές. Και από εκεί πέρα νομίζει αυτός ότι θα κοιμάται καλύτερα. Βέβαια, μεθαύριο όταν θα έχει ένα πρόβλημα και θα λέει πού είναι η ασφαλιά μου, δεν θα την έχει. Δυστυχώς, λόγω της ακρίβεια, ο κάθε εργαζόμενος προσπαθεί να βάλει όσα περισσότερα χρήματα στην τσέπη για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του. Από εκεί εμείς καταδικάζουμε αυτό το γεγονός. Πρέπει και αυτοί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα Airbnb πρέπει να ασφαλίζονται κανονικά. Την ίδια ώρα, σε κουζίνες ξενοδοχείων, η επάρκεια εργαζομένων είναι οριακή. Το ίδιο και σε καμαριέρες. Και όχι μόνο. Μια σειρά από ειδικότητες που στην κορύφωση της σεζόν είναι σαφές ότι με τεράστια δυσκολία θα μπορέσουν να καλύψουν τα κενά. Συστήνουμε σε όλες τις επιχειρήσεις ξενοδοχειακές να το δουν πολύ σοβαρά, διότι βελτιώντας τις συνθήκες εργασίας γίνεται το επάγγελμά μας πιο ελκυστικό. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να στηρίξουμε το προσωπικό μας, να του δώσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί πραγματικά είναι η δύναμή μας. Την ίδια ώρα αυτά τα κενά επιχειρείται να μπαλωθούν με φοιτητές αλλά και ανήλικους από 16 ετών που και φέτος πριν καν ολοκληρώσουν τις ενδοσχολικές τους εξετάσεις εκδίδουν μαζικά ειδικά βιβλία εργασίας, με τον πρόεδρο των ξενοδοχοϋπαλλήλων να κρούει και φέτος τον κόδωνα του κινδύνου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ίδια δικαιώματα με τους ενήλικες έχουν και οι ανήλικοι. Λέμε ναι να πάνε και τα παιδιά να δουλέψουν, αλλά πρέπει οι γονείς να προσέξουν πάρα πολύ σε τι συνθήκες εργασίας στέλνουν τα παιδιά τους.